difficult to say the first moment. We are still building the team. We're still waiting for more players to come. But we are working hard, so I expect good things, you know, that we can be continuing doing the work as we did last year. So, and dream for more, of course. Ευχαριστώ. Είπε ότι ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει ακριβώς, να προσδιορίσει ακριβώς τι μπορεί να συμβεί, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα. Ακόμα περιμένουμε κάποιες παίκτριες να έρθουν. Αυτό που ελπίζει είναι να έχει κάτι καλύτερο, να έχουμε κάτι καλύτερο αυτή τη χρονιά, καλύτερη θέση και ίσως μια καλύτερη θέση στο κύπελο από ό,τι πέρυσι. Πώς κυλάει η προετοιμασία σας? So how is the preparation season and how is the bond with the team? It's hard. We are doing our best. I think all the players showed a good character, and everybody's pushing yourself as much as they can. And I think we have really good chances. Αυτό που υποστηρίζει είναι ότι είναι πολύ σκληρή η προετοιμασία μας εδώ πέρα. Και συνεχίζοντας, μιλάει για τις παίκτρες λέγοντας ότι οι περισσότερες έχουν πολύ καλό χαρακτήρα, δεν έχουμε γνωριστεί με τις υπόλοιπες που περιμένουμε να έρθουμε και ότι ο καθένας προσπαθεί στο μέγιστο μέχρι τώρα. Anna, you're a new member in the team. How do you think, what do you think about the team? My first impressions are really good. It's still a little early to say it, but I think we have a lot of girls who want to work hard and fight for it. So, yeah. Δεν μπορώ να μπω με σιγουριά τώρα σε αυτό το στάδιο ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Απλά τώρα στο αρχικό στάδιο μου αρέσει πάρα πολύ και ότι κάθε παίκτρια εδώ πέρα δίνει τον καλύτερο του σε αυτό. Προσωπικά δεν περιμένω. Personally, what did you expect? From the team or in general? Από την ομάδα γενικά. You. What do you expect? What they're gonna have to expect from you? I think we're gonna work really hard. And like, it's gonna be tough. We're gonna work hard. There are a lot of good teams, but I think we'll make it. And what about you? What about me? What should we expect from you? That I'll be leading the team. I'll be there to talk a lot to the girls, and hopefully they'll talk back to me. Στην αρχή αυτό που είπε είναι ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό σαν ομάδα και προσωπικά είπε ότι θα προσπαθήσει να έχει τα χέρια της μεγάλη ευθύνη λόγω και της θέσης της. Και ότι θα μιλάει συνέχεια με εμάς τις υπόλοιπες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε γνωρίσει κάποια πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα που το τελευταίο. Have you learned anything about the Greek Championship before? Not a lot, to be honest. I heard from some girls that it got a better league over the years and it's a pretty tough league now, so I'm excited to see if that's true. Η ίδια προσωπικά δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω. Οι πληροφορίες που είχε ήταν από άλλες κοπέλες που είχε παίξει μαζί τα προηγούμενα χρόνια, που αυτό που τους είχαν πει ήταν ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, οπότε είναι πολύ χαρούμενοι για να δει τι θα συμβεί και φέτος, που θα είναι και αυτή εδώ. Εντάξει, όπως έχουμε συνεννοηθεί και με τον ίδιο τον coach, αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο είναι καλύτερη θέση από την περσινή στο πρωτάθλημα και την τετράδα στο κύπελο. Γιατί γνωρίζω ότι πέρυσι εξαιτίας ενός σετ τα κορίτσια δεν καταφέρουν να έχουν μια θέση στο κύπελο, οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε νομίζω όλες. Εγώ πρώτη χρονιά εδώ, πρώτη χρονιά στην Α1, θα έλεγα ότι υπάρχει άγχος από τη δική μου την πλευρά. Στον τομέα όμως της ανταπόκρισης στην προπόνηση και στο επίπεδο των κοριτσιών που κάποιες ήδη είναι και αυτές τα κορίτσια που περιμένουμε. Η προετοιμασία μας εδώ, όπως είπε και η Έλλο πριν, είναι αρκετά σκληρή. Είναι πολύ ωραίο το ότι το σωματείο μας κατάφερε να μας φέρει σε αυτό το κτήμα για να μπορέσουμε να είμαστε πιο απομονωμένες και πιο συγκεντρωμένες. Οπότε νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι πέρα από το πρωτάθλημα της Pre-League που είναι η κατηγορία κάτω από εμάς, αλλά και της Α1, επειδή οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ, νομίζω ότι η τετράδα, η κλασική τετράδα που υπήρχε πάντα στην Α1 δεν θα είναι πλέον η ίδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε λογικά μάχες πολλές και τα αποτελέσματα θα δείξουν τι θα γίνει.
Εννοείται. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό επιζητάμε κιόλας. Όπως κάθε προετοιμασία, έτσι και η δικιά μας είναι δύσκολη. Χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Το φετινό πρωτάθλημα σίγουρα είναι το πιο δύσκολο από όλα. Θα περιμένουμε πολλές μάχες και όχι μόνο από τις δυνατότερες ομάδες. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο και εμείς θα δώσουμε το 100% για να φτάσουμε την ομάδα ακόμα πιο ψηλά. Πολλά νέα πρόσωπα είστε, πώς συμμετείχατε? Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο προς το παρόν. Σίγουρα θα είναι δύσκολο γιατί είμαστε όλες καινούργιες και χρειαζόμαστε χρόνο ώστε να δεθούμε. Πιστεύω μέρα με τη μέρα αυτό θα το ξεπεράσουμε και θα πάνε όλα καλά στο τέλος. Σίγουρα και με τα φιλικά και με όλη την προετοιμασία θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Η προετοιμασία είναι αρκετά δύσκολη. Νομίζω όμως ότι έχουμε ξεκινήσει όλες με όρεξη για να συνεχίσουμε και να φτάσουμε μέχρι την αρχή του πρωταθλήματος. Το κλίμα στην ομάδα είναι αρκετά καλό. Φέτος, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν πολλά καλά κορίτσια, οπότε δεν νομίζω να υπάρχουν δυσκολίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσουμε και πολύ καλά μέσα στο γήπεδο από τη στιγμή που είμαστε καλά εκτός. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε φέτος είναι να έχουμε την πορεία που είχε και πέρσι η ομάδα και ακόμα παραπάνω. Θεωρώ ότι όλες μας θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε για να φτάσουμε την ομάδα ακόμα ψηλότερα και θα θέλαμε και τη βοήθεια του κόσμου σε αυτό φυσικά. Είναι αρκετά απαιτητική η προετοιμασία λόγω και της κατηγορίας, αλλά πιστεύω ότι έχουμε συναντήσει τις προσδοκίες της ομάδας. Έχουμε έρθει όλες με πολύ όρεξη για δουλειά και σκληρή δουλειά. Και πιστεύω ότι και το προπονητικό staff είναι αρκετά χαρούμενο με ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής αυτές τις λίγες μέρες. Είναι δύσκολο, το επίπεδο έχει ανέβει πολύ. Θα υπάρχουν πολύ δυνατοί αγώνες, πολύ μεγάλες μάχες και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα της Α1. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ό,τι έχουμε δείξει μέχρι στιγμής είναι αρκετά θετικό και πιστεύω το αποτέλεσμα θα φανεί και αργότερα. Σίγουρα ο κόσμος μπορεί να μας βοηθήσει παραπάνω. Η κερκίδα βοηθάει πάρα πολύ και από ό,τι έχω μάθει μέχρι στιγμής, ο κόσμος της Λαμίας συμπαραστέκεται πολύ στην ομάδα και τον καλούμε να μας βοηθήσει και φέτος με την παρουσία του. Έχω πολύ καλές εντυπώσεις και από τα κορίτσια και από τους προπονητές. Τα πάμε πολύ καλά. Κάνουμε μια σκληρή δουλειά εδώ στην προετοιμασία. Κυνηγάμε να φτάσουμε τα επίπεδα που θέλει η ομάδα και να τα πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ναι, αγωνίζομαι στην Εθνική Ομάδα των Κορασίδων. Έχω και εγώ κάποιους στόχους για τον εαυτό μου να βελτιωθώ και να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα και όσο μπορώ. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που είμαι στην Α1 και σε αυτή την κατηγορία. Έχω λίγο άγχος, να πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω και οι προπονητές και οι αθλήτριες θα με βοηθήσουν πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά σαν ομάδα πιστεύω θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και θα ανταπεξέλθουμε. Μπορώ να πω ότι είχαμε ένα πολύ δυνατό και καλό ξεκίνημα. Τα κορίτσια είναι υπέροχα, έχουμε καλή χημεία από τις πρώτες μέρες και όλα. Το προπονητικό staff είναι πάντα δίπλα μας και εργαζόμαστε σκληρά για το καλύτερο για φέτος. Είστε αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Πέρυσι ο Αλέφτα στα πρωταθλήματος και ένα βήμα πριν το κάνει αυτό που θέλει φέτος. Κοιτάξτε, γενικά στοχεύουμε πάντα για το καλύτερο κάθε χρονιά. Εννοείται πως θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο από πέρσι. Και όλα αυτά είναι θέμα σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Ναι, εννοείται. Πάντα θέλουμε τον κόσμο της Λαμίας δίπλα μας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία μέσα στα γήπεδα. Σίγουρα θα είναι μια ανταγωνιστική χρονιά. Δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά όπως είπαμε, σκληρή δουλειά. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σαν ομάδα. Είμαι από πέρσι εδώ. Πέρσι ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά και ελπίζουμε φέτος να είναι ακόμα καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε, εννοείται, και οι προπονητές και οι παίκτες για το καλύτερο. Και ναι, ελπίζουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ σκληρό,
αλλά εννοείται ότι όλα αυτά είναι για το καλύτερο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και όσο το δυνατόν καλύτερα. Καλησπέρα σας πρώτον. Σας ευχαριστούμε πολύ που για μια χρονιά ακόμα είστε δίπλα μας. Να ευχαριστήσουμε πρώτον το κτήμα Κλέτσα που μας στηρίζει τόσα χρόνια και είναι δίπλα μας και κάνουμε τη δουλειά μας σε πολύ ωραίους χώρους και μπορεί οι προπονητές να βγάλουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Τι να περιμένουμε. Παιδιά, κοιτάξτε. Τέλειωσε πέρυσι μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ήμασταν εντυπωσιακοί στο τελείωμά μας. Έτσι κάναμε ένα δεύτερο γύρο καταπληκτικό. Πλασιαστήκαμε ψηλά. Διαφημίσαμε την πόλη μας. Διαφημίσαμε το άθλημα. Θέλουμε φέτος να ξεκινήσουμε από εκεί που αρχίσαμε. Από εκεί που τελειώσαμε, συγγνώμη. Λοιπόν, να σώσουμε γρήγορα την κατηγορία και να δούμε πράγματα πιο ψηλά. Πιστεύω ότι στείνεται μια ομάδα η οποία θα φανεί στην πορεία με πολύ ταλέντο, έτσι, και θα καταφέρουμε στην πορεία να δημιουργήσουμε αυτό το σύνολο που θέλουμε για να κάνουμε ωραία πράγματα. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα περιμένουμε 2-3 αθλήτριες. Έτσι. Σύντομα θα ακούσετε. Είμαστε ήδη στο κλείσιμο μιας αθλήτριας. Σήμερα συμφωνήσαμε σε ακόμα μία. Τις επόμενες μέρες θα κλείσει το ρόστερ και θα είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό βαθμό. Όλα θα είναι μια χαρά. Θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Εξωαγωνιστικά τι περιμένετε, δεν θα μαζεύετε περισσότερο χρόνο στο επίπεδο να αναπτυχθεί ο αθλητικός τουρισμός όσο γίνεται στην Ελλάδα που είμαστε? Ναι, αγγίζει ένα πολύ ωραίο θέμα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο το λέμε, το φωνάζουμε. Πέσαμε σε 2 χρόνια δύσκολα με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Θυμάστε τι γινόταν πριν τον κορονοϊό στο γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μας, να φέρουμε πάλι όλο τον κόσμο της πόλης στο γήπεδο. Έτσι. Και να καλέσουμε και τα γειτονικά μέρη, όπως είναι πολλές ομάδες που συμμετέχουν και στο δικό μας νομό και στους γειτονικούς νομούς. Γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία για κάποια παιδιά να δουν βόλοι τέτοιου επίπεδου. Κάθε Σάββατο 6 με 8, γιατί είναι μια καταπληκτική μέρα, μπορούν να έρθουν να διασκεδάσουν στο γήπεδο. Το επίπεδο, βλέπετε, πέρυσι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 ετών. Φέτος όλες οι ομάδες έχουν κάνει ένα βήμα πάνω με τα γραφικά. Πιστεύω θα είναι πολύ εντυπωσιακό το πρωτάθλημα φέτος. Θα δούμε πολύ ωραία μάτς, θα δούμε σκληρούς αγώνες, θα πέφτουν κορμιά. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δείξουμε κι εμείς παραπάνω πράγματα και να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Γι' αυτό δουλεύουν οι προπονητές, γι' αυτό διαλέξανε παίκτες με ταλέντο. Δέσαμε τη νέα γενιά με τις πιο έμπειρες και πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά θέλει υπομονή να δεθεί μια ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο λόγω ότι είμαστε επαρχία, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αρκετές μεταγραφές. Αυτό είναι το δύσκολο που μπαίνει στον coach, ας πούμε, που είναι 10 χρόνια η σημαία αυτής της ομάδας, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Το οποίο πρέπει να του πούμε πολλά μπράβο, έτσι, γιατί και όλο το team βέβαια το δικό του. Γι' αυτό συνεχίζουμε όλοι μαζί. Εμείς θα τους δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορούν να δουλέψουν καλύτερα και να περιμένουμε με υπομονή να καταφέρουμε πράγματα. Θέλει υπομονή και στήριξη η ομάδα, παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά γενικότερα σε πάρα πολλά επίπεδα, αν ήθελε 5 πέρυσι, θέλει 105 φέτος. Από όλους. Και όταν μιλάω από όλους, μιλάω από όλους. Έτσι. Πολιτικούς άρχοντες, διοικητικούς άρχοντες, από όλους. Είμαστε ευχαριστές να έχουμε κάποιους χορηγούς που μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, και φέτος θα μπουν κι άλλοι δυνατοί άνθρωποι μες στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά χρειάζονται όλοι. Για να πάει κάτι μπροστά, χρειάζονται όλοι. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, όντως έχω τη χαρά να είμαι για 10η χρονιά προπονητής σε αυτήν την ομάδα. Πολύ σημαντικό για μένα, πολύ σημαντικό για το σύλλογο. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια για να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι μια χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που θα έρθει, γιατί αν πέρυσι λέγαμε ότι συζητούσαμε ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων, δείχνει ότι φέτος με τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι υπόλοιπες ομάδες προμηνύεται να είναι ένα πρωτάθλημα ακόμα πιο ανταγωνιστικό και ακόμα πιο δύσκολο από το περσινό. Είναι ικανό αυτό το διάστημα στην ομάδα να παραταχθεί σε καλό βαθμό ετοιμότητα στην ομάδα.
Εντάξει, εμείς τώρα ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας. Έχουμε το μειονέκτημα ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα όλοι σαν ομάδα εδώ πέρα μαζεμένοι. Μας λείπει η Καρολάιν, η οποία είναι, θα παίξει το παγκόσμιο πρωτάθλημα με την εθνική της ομάδα. Συν ένα-δυο κορίτσια ακόμα που θα έρθουν στην ομάδα μας και θα μπορέσουμε έτσι να ολοκληρώσουμε το ρόστερ. Εμείς έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να δουλεύουμε από το μηδέν, να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν μας τρομάζει αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όμως θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, αλλά για εμάς τους προπονητές ποτέ ο χρόνος αυτός δεν φτάνει. Κι άλλο χρόνο να είχαμε, κι άλλο χρόνο θα θέλαμε. Αλλά πιστεύω ότι με τη διάθεση που δείχνουν τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο και με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα θα ολοκληρωθούμε σαν σύνολο και θα καταφέρουμε να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί.